Είναι ντροπή να παρακαλώ μια μάνα που μεγαλώνει τρία παιδιά στα σύνορα της Ελλάδας μας να παρακαλάει να ανοίξουν σχολεία. Είναι ντροπή λίγο νομίζω για την πολιτεία. Λύση για να παραμείνουν τα παιδιά της ακρίτικης Γάβδου στο νησί και να μην αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους για να φοιτήσουν σε γυμνάσιο της Κρήτης, ζητά από την πολιτεία ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος. Με δημόσια παρέμβασή του, καλεί το Υπουργείο Παιδείας να μην αντιμετωπίσει την εσχατιά της Ευρώπης σαν μια απλή περίπτωση παραμεθόριας περιοχής και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ίδρυση γυμνασίου. Οι οικογένειες αυτές που συνειδητά επιλέγουν τη διαμονή τους στα σύνορα της πατρίδας μας, με ό,τι δυσκολίες και στερήσεις αυτό συνεπάγεται, δεν είναι άξιες μόνον επένων πολλών, αλλά οφείλει, είναι χρέος της πολιτείας, ως και όλων των συναρμόδιων θεσμών και φορέων, όχι απλά να στηρίζουν και να ενισχύουν την παραμονή στα κρητικά μας σύνορα, αλλά και να παρέχουν κίνητρα παραμονής τους, ως και επιπλέον ελκυστικά κίνητρα επιλογής και άλλων οικογενειών για μόνιμη ή έστω πολυετή κατοίκηση στα κρητικά σύνορα της πατρίδας. Ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος, αφού εξηγεί ότι αν η μητέρα με τα τρία της παιδιά ξεριζωθούν από τη Γάβδο, αυτόματα ο πατέρας θα στερηθεί την οικογένειά του και επιπλέον το τέταρτο παιδί του νησιού θα μείνει μόνο του, θέτει ζητήματα εθνικά και συμβολικά. Διερωτώ με, στις μοναδικές με παιδιά οικογένειες που ζουν στα σύνορα όπως η Γάβδος, τι είδους κίνητρα θα πρέπει να δίδονται? Κίνητρα να φεύγουν, να εγκαταλείπουν τον ακριτικό αυτό τόπο που συνειδητά επέλεξαν να χτίσουν τις ζωές τους, ή κίνητρα να μείνουν, να φυλάξουν τον τόπο, να τον κρατούν ζωντανό? Και αν αναγκαστούν να φύγουν, να ξεριζωθούν από τα σύνορα, από τον τόπο τους, ποιοι θα κατοικήσουν σε αυτόν? Την ίδια στιγμή, η έφηγη Όργα Καλουγιάκη, μητέρα τριών παιδιών, τα δύο από τα οποία φέτος μεταβαίνουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως και ο σύζυγός της, βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα. Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε την οικογένειά μας εδώ. Ζούμε εδώ, ο άντρας μου ζει όλη του τη ζωή εδώ. Εγώ είμαι 15 χρόνια στο νησί, στη Γάβδο, το οποίο νησί υπεραγαπώ. Τα παιδιά μας είναι ευτυχισμένα εδώ και δεν θέλουμε να φύγουμε. Ούτε τα παιδιά θέλουν, ούτε εμείς. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής ζητά τη θεσμοθέτηση οικονομικού βοηθήματος για τους μαθητές των ακριτικών νησιών, στα οποία δεν λειτουργούν γυμνάσια και λύκεια, προκειμένου να υποστηριχθούν οι οικογένειές τους για να μπορούν τα παιδιά να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, αίτημα στο οποίο συμφώνησε η Δημοτική Αρχή της Γάβδου. Ως Δήμος, δεν διαθέτουμε ούτε την κατάλληλη τεχνογνωσία, ούτε την αρμοδιότητα να αποφασίσουμε για το πού είναι ορθό παιδαγωγικά, κοινωνικά και ακαδημαϊκά να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στα παιδιά, κάτι που υπονοείται από την επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, με την οποία συμφωνούμε και που από τη μεριά μας ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας, που έχει την ευθύνη, να αποφασίσει και να πράξει. Εμείς θέλουμε να μείνουμε στο νησί. Και ποιος δηλαδή λέει, ποιος είναι αυτός που θα κρίνει τι είναι καλύτερο για τα παιδιά μας? Ο Αντιπεριφερειάρχης ή ο Δήμος? Ποιος Δήμος? Στο κάτω-κάτω δεν μπορεί να ανοίξει εδώ στο ακριτικό μέρος, στα σύνορα της Ελλάδας μας, ένα γυμνάσιο, η πολιτεία? Αλλά μπόρεσε να δημιουργήσει Δήμο τιμή ένα και επειδή είμαστε σύνορα? Η οικογένεια της Κέλλης και του Νικόλα, αυριανών μαθητών του γυμνασίου που ακόμη δεν γνωρίζουν που θα τους βρει το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, έχει απευθυνθεί μέχρι και στον Πρωθυπουργό. Η φωνή της όμως, αν και αντυχεί από το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης σε κάθε σπιθαμή ελληνικής γης, δεν έχει ακουστεί στο Πρωθυπουργικό γραφείο.